Περνάμε τώρα. Το ένα πάνω στο άλλο. Γυρνάμε το ένα. Να γίνει κόμπο. Γίνεται κόμπο. Άρα το οριζόντιο περνάει δεύτερο. Και δένουμε τώρα. Εδώ να βοηθήσουμε στο υπέροχο έθιμο που έχουμε. Ύστερα από την πρόσκληση, το κάλεσμα που μας έκανε ο Παρφάρας Σεραφείμ, ο ιερέας της ενορίας μας, ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος. Λοιπόν, και ήρθαμε να βοηθήσουμε στο να φτιάξουμε τα βαγιά. Αυτό το έθιμο, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, για μου αλήθεια, εγώ δεν ξέρω να το φτιάχνω, τώρα θα μάθω. Λοιπόν, και είναι ένα έθιμο που δεν έχει καμία σχέση με τη δάφνη που έχουν στα άλλα μέρη της Ελλάδας. Εδώ είναι φύλλα από φίνικα, τα οποία τα μοιράζουν κρεμιέρι το βαγί. Αύριο, μάλιστα το πρωί, θα συμβεί αυτό μετά την λειτουργία. Θα σημάνουν οι καμπάνες και θα κρεμαστεί το βαγί από το καμπαναριό. Επί το αποκάλεσμα του Πάτερ Σεραφείμ, επισκέφτηκα κι εγώ, σαν απλός πολίτης, την ενορία των προγόνων μου, να μάθω από τους παλαιότερους αυτό το έθιμο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα, διότι γίνεται μια αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των γενεών και με την βοήθεια βέβαια του Πάτερ Σεραφείμ που μας οργανώνει και μας μαζεύει όλους σαν ένας πατέρας, τα παιδιά του, ούτως ώστε να έρθουμε κοντά, να αγαπήσουμε τα έθιμά μας και βέβαια να τα μάθουμε και νεότερο, ούτως ώστε να τα μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και πραγματικά με χαροποιεί. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά με υγεία. Παίρνουμε τα βαγιά από τη βαγιά. Τα κόβουμε, τα βάλουμε στο νερό, τα ετοιμάζουμε και τα φτιάχνουμε. Σταυρούς και αλογάκια. Τα αλογάκια είναι το γαϊδουράκι που ανέβηκε ο Χριστός απάνω, στη γωνή. Οι βαϊοκόρες, κάνουμε τις βαϊοκόρες με λουλούδια. Εδώ. Κάθε χρόνο, πριν περίπου 20 μέρες, πάμε και κόβουμε τα βαγιά από τις φοίνικες και μαζευόμαστε πολλά άτομα και φτιάχνουμε τα διάφορα καλλιτεχνήματα. Φτιάχνουμε το αλογάκι, τον ήλιο, τις παλιοφόρες, όλα αυτά τα οποία βλέπετε, αυτό το ωραίο αριστούργημα, πάντα. Πόσο χρόνο παίρνει έτσι να το κάνετε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, είναι αναλόγως τι φτιάχνεις. Το αλογάκι βέβαια θέλει πιο πολύ χρόνο. Όλες είναι πιο λιγότερος χρόνος και η βαγιοφόρα πάλι το ίδιο. Ασχοληθεί ο Άγιος και όλοι οι ναοί βεβαίως με τους ήλιους και με τις αλυσίδες. Η βαγιοφόρα όμως θα μοιραστεί στο λαό, στους πιστούς. Εδώ είναι το αλογάκι και τα δύο πόδια.